Θα πάμε στην Αθήνα, καθώς το Σάββατο οι κριτικοί φοιτητές και όχι μόνο γλέντισαν με την ψυχή τους σε ένα χώρο ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά για να μπορέσει έτσι να φιλοξενήσει όλο αυτό το πλήθος κόσμου. Ο Σύλλογος λοιπόν, η Ένωση Φοιτητών Κριτών Αττικής έκανε αυτό το γλέντι για το οποίο όλοι μίλησαν το Σαββατοκύριακο, είδαμε βίντεο, φωτογραφίες, έγινε χαμός εν ολίγης και πέρασαν και πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε και σχετικό βίντεο από τη βραδιά. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή ακόμα ένα μέλος της Ένωσης. Είναι ο Γιάννης Χουστουλάκης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού της Ένωσης Φοιτητών Κριτών στην Αττική. Γιάννη, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά κιόλας επί την ευκαιρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, σε ευχαριστώ βέβαια και προσωπικά. Ξεχωριστές εικόνες, ένας θεσμός πλέον, είναι αυτοί οι σκυτάλοι που μεταφέρουν και δίνουν οι προηγούμενοι στις επόμενες γενιές εκεί στους κριτικούς φοιτητές στην Αθήνα και βλέπουμε επικράτησε το αδιαχώρητο. Σωστά. Έπρεπε να είστε από κοντά να το νιώσετε κιόλας, να μην το δείτε μόνο μέσα το βίντεο. Αυτό λέγαμε, η Εύη τώρα, σαν φοιτήτρια εκεί στην Αθήνα, έχει βρεθεί πολλές φορές. Σωστά. Ενεργό μέλος. Βέβαια, στο επόμενο θα έρθω εγώ. Ναι. Στο επόμενο. Για πες λοιπόν μας λίγο, αναφορικά με αυτή την εκδήλωση. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα γλέντι το οποίο είναι θεσμός, νομίζω, μετά από τόσα χρόνια στην φοιτητική ζωή των κριτικών στην Αθήνα. Ένα γλέντι φέτος τώρα με τον Πέτρο Μαρούλη, μετά από 2 χρονιές που λόγω COVID είχε αλλάξει το μέρος που γίνεται το γλέντι. Επιστρέψαμε λοιπόν στη βάση μας, στο γήπεδο, για να καταφέρουμε να χωρέσουμε ένα μεγάλο μέρος από τα άτομα που θέλανε να έρθουν στο γλέντι. Μακάρι να είχαμε και το διπλάσιο χώρο. Σε ποιο γήπεδο βρεθήκατε, σε ποιο χώρο βρεθήκατε? Είμαστε στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, στο πάρκο Γουδί. Α, μάλιστα. Ναι, γεμίσαμε λοιπόν εκεί το χώρο του μπάσκετ, του κλειστού μπάσκετ. Είμαστε μέσα περίπου 1.600 άτομα και σας λέω μακάρι να χωρούσαν τα διπλάσια άτομα, να είχαμε χώρο να χωρέει διπλάσια άτομα, θα τα βάζαμε. Δηλαδή όλα τα άτομα που ήταν μέσα ήταν αποκρατήσεις. Δηλαδή δεν βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Ναι. Περάσαμε όλοι υπέροχα. Σταματήσαμε να γλεντάμε το πρωί, όπως ξέρουμε εμείς στην Κρήτη. Ο βασικός, τώρα, Γιάννη, ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, διαχρονικά, ναι, τα τελευταία χρόνια, για να μην πω δεκαετία και δεκαετίες. Είναι πάνω από δεκαετία. Σωστά. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να μαζευτούν και να τα πούν κριτικοί, να μεταφέρουμε τον πολιτισμό, γενικά τα ήθη και τα έθιμα στην Αθήνα. Για πες μας. Θα σας πω, η βασική στόχη είναι δύο. Είναι αρχικά να βρεθούν όλοι οι κριτικοί στην Αθήνα μαζί και να κάνουν παρέα, όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Να γνωρίσουν την κριτική παράδοση και άλλες πόλεις και άλλοι φοιτητές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Γιατί έρχονται πάρα πολλά άτομα που αγαπάνε την Κρήτη και την κριτική παράδοση και δεν είναι από την Κρήτη, στο γλέντι μας. Σωστά. Από αυτό μέσα μαθαίνουν το σύλλογο της δράσης του. Και εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε. Είναι και ένας τρόπος για να ενισχύσουμε οικονομικά το σύλλογο, γιατί ο σύλλογος συντηρείται μόνος του. Άρα αναγκαστικά χρειαζόμαστε μια πηγή εσόδων. Οπότε το γλέντι προσφέρει κάποια έσοδα για την βιωσιμότητα του συλλόγου. Και το σημαντικό βέβαια, Γιάννη, είναι ότι εκτός από τους φοιτητές που απαρτίζουν έτσι την Ένωση και πάρα πολλοί οι οποίοι σας στηρίζουν, σας αγαπούν και αγαπούν και την κριτική παράδοση, έχουν δώσει το παρόν όχι μόνο σε αυτή την εκδήλωση και σε όλες τις υπόλοιπες που πραγματοποιείτε. Οπότε έχετε διευρύνει τον κύκλο και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχετε βάλει και όλους τους συμφοιτητές σας στην Ένωση μέσα και περνάτε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Σωστά. Δηλαδή γνωρίζουμε άτομα από τις σχολές μας που είναι από άλλες περιοχές. Και έρχονται και αυτοί στο σύλλογο, βλέπουν πώς περνάμε εμείς ωραία. Και πλέον νομίζω γίνονται και αυτοί μέλη του συλλόγου. Δηλαδή, ο σύλλογος δεν είναι απαραίτητα από άτομα που κατάγονται την Κρήτη. Είναι άτομα που αγαπάνε την Κρήτη απλά. Και μπορεί να βοηθήσει το σύλλογο να πάει ένα βήμα παραπέρα. Να βάλουν άλλη θαράκι, να το πω και έτσι. Γιατί όλοι περαστικοί είμαστε από το σύλλογο. Ο σύλλογος θα μείνει. Εμείς περνάμε, βοηθάμε, το διατηρούμε και το μεγαλώνουμε όσο μπορούμε. Θα κατέβετε τις γιορτές στην Κρήτη?
Γίνεται να μην κατέβουμε, θα κατέβουμε. Όλοι, Και επιστροφή μετά από Γενάρη και μετά στην Αθήνα. Λοιπόν, μετά εκεί του Αγιανιού περίπου γυρνάμε. Γιάννη, για στείλε τώρα χαιρετισμούς όπου εσύ θες, στην οικογένειά σου εδώ, συμπατριώτες σου. Θα στείλω χαιρετισμό σε όλους τους φίλους εδώ που με βλέπουν από την Αθήνα, όλους τους φοιτητές μου. Ναι. Να πω τον πατέρα μου που είναι και αυτός Νίκος. Να τον χαίρεσαι, μπράβο Γιάννη. Να είσαι καλά. Και χαιρετίσματα σε όλους που μας βλέπουν στην εκπομπή. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε, να μας μεταφέρετε αυτό το θετικό κλίμα και αυτή τη λεβεντιά εκεί των φοιτητών στην Αττική και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.